Μας η Λουίζα Κροντήρη έχει κάτι περισσότερο να μας πει από όσα συμβαίνουν. Η κατάσταση είναι η ίδια. Ο κύριος Φορτσάκης κάθεται στη θέση του. Τους λέει ότι αυτό που κάνουν αυτή τη στιγμή είναι παράνομη κατακράτηση. Οι φοιτητές διαπληκτίζονται με μέλη της συγκλήτου. Τους λένε ότι φοβούνται να συζητήσουν όλα τα θέματα. Δηλαδή είναι αποφασισμένοι οι φοιτητές να κρατήσουν όμηρους εκεί τους καθηγητές στη σύγκλητο των Βρήτανη μέχρι πότε. Και γιατί. Είστε παράνομα εδώ μέσα και δεν μας αφήνετε να βρούμε και όσοι είστε όλοι έξω είναι αυτό που τους είπε αυτή τη στιγμή ο κύριος Φορτσάκης. Για κάτσε να ακούσουμε και λίγο τους ήχους τους φυσικούς. Είστε φοβάμαι που θα ρωτάνε οι φοιτητές. Δεν φαίνεται να οδηγείτε κάπου. Δύο αντίπαλα στρατόπεδα, η πόρτα παραμένει κλειστή. Οι καθηγητές τι λένε, μπορεί να είσαι κοντά τους λίγο να ακούσουμε τι λένε, τι σκέφτονται να κάνουν. Θα μείνουν εκεί, θα ζητήσουν εξωτερική βοήθεια, τι θα κάνουν. Έχει ήδη ζητήσει κάποια εξωτερική βοήθεια ο κύριος Φορτσάκης, έχει πει να φέρουν βοήθεια. Ακόμα δεν φαίνεται κάτι. Ναι. Και δεν ξέρουμε κι αν όλοι αυτοί οι κύριοι και οι κυρίες είναι πραγματικοί φοιτητές. Δεν το ξέρουμε, διότι κανείς δεν ελέγχει την πρόσβαση στο πανεπιστήμιο. Μα γι' αυτό διαμαρτύρονται, κύριε Μητσοτάκη. Μα σε όλα θέλουν κανέναν έλεγχο. Μα σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου υπάρχει πρόσβαση. Σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου. Δεν μπορεί να μπαίνει όποιος θέλει, όπου θέλει. Είμαστε άλλοι μια πρωτοτυπία, κύριε Υπουργέ, στην Ελλάδα και σε αυτό. Είναι ντροπή όμως, ξέρετε, μετά από 5 χρόνια κρίσης, μια χώρα η οποία έχασε το 25% του ΑΕΠ της, η οποία περνάει μέσα από αυτά τα βαθιά προβλήματα, να εξακολουθεί να περιστρέφεται ο δημόσιος διάλογος γύρω από αυτά τα πρωτοφανή ζητήματα, τα οποία δεν χρήζουν καν διαλόγου. Δεν μπορούμε να συζητάμε αυτά τα πράγματα πια σε αυτή τη χώρα. Συζητάμε για τα αυτονόητα, τελειώσαμε. Αλλά δεν συζητάει κανεί τίποτα τώρα που βλέπω. Έτσι κι αλλιώ αυτό δεν είναι περιβάλλον και όποια δεν νομίζω ότι είχε προθέσει κανεί να συζητήσει. Δεν ξέρω. Αυτό δεν είναι. Τι σκέφτονται αυτά τα παιδιά τώρα, από πού είναι, αν είναι όπω λέτε σωστά φοιτητή, δεν το ξέρω. Αν είναι υποκινούμενα, αν είναι έτσι, αν είναι, κανεί δεν γνωρίζει. Είναι 30-40 άτομα και απέναντι η σύγκλητο. Και φωνάζει ο ένα και εναντίον του άλλου. Ο κύριος Φορτσάκης, αν δεν κάνω λάθος, τώρα τους λέει ανοίξτε την πόρτα και βγείτε έξω γιατί είστε όλοι παράνομα εδώ. Ναι, τους έλεγε πριν δεν θα ξαναπατήσει κανένας σας εδώ και μέσα. Και ότι αυτό είναι βία, ασκείται βία. Mm. Μα ναι, όταν κρατάς παράνομα φαίνεται τώρα τη σύγκλητο σε ένα χώρο, τι είναι. Πάντως δεν φαίνεται, δεν νομίζω ότι είναι διατεθειμένοι οι φοιτητές να βγουν να αποχωρήσουν. Ούτε ναι, ημέν, φαίνεται... και ιδέα ούτε να συνεχίσουν τις συνεδρίες. Τώρα αυτό λέγεται δημοκρατικός διάλογος. Μάλιστα. Λοιπόν. Κρατήστε την εικόνα να δούμε τι εξέλιξη θα έχει. Λοιπόν, για να πάμε να συνεχίσουμε τον Αντίν. Να δούμε λίγο τα τρέχοντα του Υπουργείου. Θα πάμε εμείς και στα πιο πολιτικά μετά. Να δούμε λίγο τα θέματα με τα νέα οργανογράμματα και τα υπόλοιπα για να προχωρήσουμε με τον Υπουργό. Ναι, τα νέα οργανογράμματα στα Υπουργεία τέθηκαν σε ισχύ από χθες. Μέχρι και τις 3 Νοεμβρίου το αργότερο πρέπει όλοι να τα